Τώρα, η αναφορά στην οικογένεια. Και εδώ θα πρέπει να βγουν οδηγίες, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Είναι λοιπόν και θέμα οδηγιών, είναι θέμα και εκπαίδευσης. Αλλά νομίζω ότι κυρίως είναι το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών, που τώρα ουσιαστικά δεν θα πρέπει να αφαιθεί μόνο στα θέματα, μόνο στην δημόσια τηλεόραση ή στην ιδιωτική τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία Βεβαίως. Να ανοίξει κανένα στο σχολείο τώρα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν μου επιτρέπετε, και δεν θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι κλείνει ο χρόνος, και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και μια σημαντική επίσης πρωτοβουλία των θεσμών. Ένα πολύ σημαντικό θέμα στο δεύτερο κύμα, εάν και εφόσον και όταν και με τι έκταση θα έρθει, είναι η προστασία των ατόμων, των πληθυσμών που διαμένουν στις 35 δομές κλειστής φροντίδας. Εξακολουθούμε να λέμε και χαίρομαι που έχουν αναλυφθεί σοβαρές πρωτοβουλίες και από την περιφέρεια και την 7η ΥΠΕ, αλλά είναι η μεγάλη μας αγωνία, κύριε Δασκαλάκη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 25-26 ιδιωτικές δομές που θα πρέπει η λειτουργία τους να προσαρμοστεί σε πολύ σοβαρά υψηλά ευρωπαϊκά και ανώτερα στάνταρς, για να μην έχουμε πραγματικά τις επιδράσεις, τις ανατιφόρες επιδράσεις του δεύτερου κύματος. Κύριε Βαβουρανάκη, γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοί σας παιδίατροι έχουν μια έντονη όχληση από γονείς, ζητώντας συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξουν με το άνοιγμα των σχολείων. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι ξεκινάμε με τους μαθητές της τρίτης λυκείου, άρα τα πράγματα εκεί είναι πιο ελεγχόμενα, γιατί τα παιδιά αυτά μπορούν να πειθαρχήσουν περισσότερο από ότι, ας πούμε, τα παιδιά του δημοτικού, αν τα σχολεία ανοίξουν τον Ιανουάριο. Υπάρχει έτσι κάποιος ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμβουλευτικά? Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα με τα μεγάλα παιδιά, δηλαδή τρίτη ηλικία, και προοδευτικά θα ανοίγουν προς τις μικρότερες τάξεις. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα σε παιδιά που ήδη έχουν διαμορφώσει, θα έλεγα, αγωγή υγείας και θα μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, στη νέα πραγματικότητα, αν θέλετε, που προβλέπει μερικά πραγματάκια. Επιτρέψτε μου να πω γενικότερα για το θέμα που θέσατε, ότι η στρατηγική της Ελλάδος, μέχρι, αν θέλετε, να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα του κορονοϊού, του COVID-19, θα πρέπει να είναι, αν θέλετε την άποψή μου, η χρυσή τομή μεταξύ διαφόρων μεθόδων ή, αν θέλετε, στρατηγικών που εφαρμόστηκαν τριγύρω. Και βέβαια η χώρα μας έχει τα χαρακτηριστικά της γρήγορης αντίδρασης, των μέτρων που λήφθηκαν ταχύτατα, να περιορίσει την νόσο σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να πούμε τώρα ότι αν αυτά τα μέτρα τα λαμβάναμε μία εβδομάδα αργότερα, τότε τα πιθανότατα τα κρούσματα ή οι θάνατοι να είχαν τετραπλασιαστεί. Άρα λοιπόν καμία απόφαση από αυτές που λαμβάνονται δεν παίρνεται χωρίς να υπάρχει ρίσκο. Όμως στην περίοδο αυτή όπου ο ιός ή η μεταδοτικότητά του έχει σχεδόν μηδενιστεί, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε ξέρουμε όλοι ότι με προσεκτικά βήματα υπάρχει, όπως πολύ σωστά παρατηρήσει κυρία Γκίκα, υπάρχουν τα καλά αντανακλαστικά και μπορούμε να πάρουμε μέτρα πίσω, να λειτουργήσουν δηλαδή σαν ακορντεόν, αν θέλετε την άποψή μου, και να μπορούμε να διορθώσουμε μερικά πράγματα που μπορούν να προκύψουν. Επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί να αποτελέσει αυτή το άνοιγμα των σχολείων έτσι προοδευτικά που έχει σχεδιαστεί, να αποτελέσει μια δοκιμή για το οριστικό άνοιγμά του στο Σεπτέμβριο, που ενδεχομένως αναμένουμε ένα δεύτερο κύμα και εκεί να έχουμε προλάβει να διορθώσουμε πιθανά προβλήματα που μπορούν να ανακύπτουν.